Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται το διπλωματικό Brand Affair μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, με την αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας να υποστηρίζει ένα θερμό επεισόδιο, τονίζοντας πως θα στηρίξει τον Τούρκο πρόεδρο. Ακόμη απαγορεύεται προσωρινά η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής στα οικιακά τιμολόγια. Πάμε όμως να δούμε όσα απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Θετική όμοψη. Στοιχεία στην Τουρκία, σαφές μήνυμα Κομισιόν και State Department για την επιθετική στάση του Προέδρου της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan κατά της Ελλάδας. Ξάνεται η τιμή της βενζίνης εξαιτίας της κερδοσκοπίας, με το ράλι στις τιμές της βενζίνης να μην έχει σταματημό, ενώ παράλληλα οι βενζινοπόλες κάνουν λόγο για περίπτωση ξεπλήματος χρήματος. Αποκλειστικά στη Βεργίνα τηλεόραση, η πρώην σύντροφος του 50χρονου γυμναστή, η οποία συγκλονισμένη προσπαθεί να κατανοήσει τους λόγους που τον ώθησαν να βάλει τέλος στη ζωή του. Ανοίγουν οι πύλες του φεστιβάλ Thes Clean, Thes Green, του πρώτου φεστιβάλ κυκλικής οικονομίας, με σκοπό να εξοικειώσει τους δημότες της πόλης με τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης υλικών. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε πλειοδοσία στις προκλήσεις έναντι της Ελλάδας επιδίδεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ σε επιθετικό τόνο ζητά από τον τωρινό πρόεδρο Recep Tayyip Erdogan να κάνει κάτι για τα νησιά που κατέλαβαν, όπως λέει, οι Έλληνες. Την ίδια ώρα καταδικάζουν τη συμπεριφορά της Τουρκίας η Κομισιόν και το State Department. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας στηρίζει την επιθετική στάση του Προέδρου τους Recep Tayyip Erdogan και τον παροτρύνει να κάνει κάτι για τα νησιά που κατέλαβαν οι Έλληνες, διαμηνύοντας μάλιστα πως το κόμμα του θα παράσχει στήριξη προς αυτή την κατεύθυνση στην τουρκική κυβέρνηση. Ο αρχηγός του Κεμαλικού Κόμματος είπε απευθυνόμενος στον Ερντογάν: «Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξήσουμε την πίεση σε Μεσόγειο και Αιγαίο. Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται βγάζοντας το πλοίο και μετά αποσύροντάς το. Να λες, μακάρι να με καλέσει ο Μπάιντεν. Αν έχεις ψυχή, κάνε ένα βήμα για τα νησιά τα οποία καταλήφθηκαν και για τα στρατιωτικοποιημένα νησιά. Θα σε στηρίξουμε». Ο πρόεδρος επίσης απάντησε σε ερώτημα που έθεσε ο Ερντογάν, ο οποίος είχε διερωτηθεί νωρίτερα, στις προσπάθειες της Τουρκίας να δημιουργήσει μόνιμες οικονομικές ζώνες στην οριακή γραμμή σε Μεσόγειο και Αιγαίο, είσαι με την Τουρκία ή όχι. Πάντως, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις αναφορικά με τα ελληνικά νησιά. Εκπρόσωπος του State Department ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της Ελλάδος σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία στέλνει η Κομισιόν. Η Επιτροπή απαιτεί από τη γείτονα χώρα να πάψει όλες τις απειλές. Η Κομισιόν τονίζει πως οι πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικές κατοικημένες περιοχές αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ η Τουρκία οφείλει να δεσμευτεί ρητά υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας, των διεθνών συμφωνιών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με προσφυγή, εφόσον απαιτείται, στο Διεθνές Δικαστήριο. Τώρα, καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θέμα των καυσίμων και το ράλι των τιμών, με τους εκπροσώπους των βενζινοπολών να προχωρούν σε βαρύτατες καταγγελίες, τονίζοντας πως για την αύξηση της τιμής δεν φταίει μόνο ο πόλεμος, αλλά η εσχροκέρδεια και το ξέπλυμα χρημάτων. Με το ράλι στις τιμές της βενζίνης να μην έχει σταματημό, αυτή την εβδομάδα μόνο σημειώθηκε αύξηση 0,07 ευρώ. Οι βενζινοπόλες τονίζουν πως εκτός από τον πόλεμο υπάρχει και μεγάλη κερδοσκοπία, ενώ κάνουν λόγο για περιπτώσεις ξεπλήματος χρήματος. Πάρα πολύ. Ακούστε με, επειδή είμαι στην αγορά, στην καθημερινότητα, ξέρω τη θέση του βενζινοπόλη. Δεν ξέρω και δεν θέλω με τίποτα να κατανοήσω τη θέση όλων αυτών που έχουν μπει στα πρατήρια και έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πρατηρίων που ξεπλένουν χρήματα. Αυτοί λοιπόν οι τύποι, αυτό επειδή θέλουν μόνο να ξεπλύνουν. Αυτούς δεν τους ξέρετε, κυρία Ζάκα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Δεν τους ξέρετε, εσείς τους ξέρετε. Θέλετε όταν βγω να με χτυπήσει αυτοκίνητο. Θέλετε να βγω και να με χτυπήσει αυτοκίνητο, τους ξέρουν όλοι. Αυτό που λέτε είναι μαφία τώρα. Τι άλλο είναι. Με συγχωρείτε. Είναι χαρακτηριστικό πως στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην κεντρική Μακεδονία η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,15 έως 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Μάλιστα στα νησιά η τιμή εκτοξεύεται στα 2,60 ευρώ το λίτρο. Κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των καυσίμων, πέρα των γνωστών που ισχύουν για την κρίση που έχει φέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία, οφείλεται και σε μια κερδοσκοπική τάση που υφίσταται στην παγκόσμια αγορά. Το έχουμε πει πολλές φορές, εάν οι καταναλωτές σε τέτοιες περιόδους βλέπουν εξωφρενικά χαμηλές τιμές, δεν πρέπει να χαίρονται γιατί βρήκαν φθηνή βενζίνη, αλλά να υποψιάζονται γιατί μιλάμε σίγουρα για περίπτωση νοθείας.
Την ίδια ώρα ανησυχία έχουν προκαλέσει τα περιστατικά νοθείας που είτε ανιχνεύονται από ελεγκτές είτε διαφαίνονται από τις πολύ χαμηλές τιμές καυσίμων, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι χαμηλότερες της τιμής διελιστηρίου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο Γιάννη Γετίμη για να μας δώσει την εικόνα, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα βενζινάδικο της Θεσσαλονίκης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρουμε Νίκη, η αύξηση στις τιμές της βενζίνης δεν έχει πραγματικά τέλος. Και όπως μπορούμε εδώ να δούμε και στα πλάνα μας, είναι μαζί μας ο φίλος Λευτέρης. Λευτέρη, έχεις μειώσει καταρχάς λόγω της αύξησης της τιμής της βενζίνης τις μετακινήσεις σου? Πρόσεξε να δεις. Και φυσικά τις έχω μειώσει. Το μηχανάκι εμένα αυτή τη στιγμή είναι το εργαλείο μου. Έτσι, εγώ δουλεύω με αυτό το πράγμα. Δουλεύω με αυτό. Σε σύγκριση με πέρυσι το καλοκαίρι, θα στα πω απλά. Εγώ έβαζα 5 ευρώ και έβγαζα 12 ώρες δουλειά. Τώρα βάζω 8 ευρώ και δεν βγάζω ούτε 5. Ούτε 5 ώρες. Σχεδόν το διπλάσιο δηλαδή. Σχεδόν το διπλάσιο. Με αποτέλεσμα, τι γίνεται, να μειώνω από τα προσωπικά μου έξοδα και κάθε μέρα να μειώνω και να μην τα βγάζω πέρα. Πραγματικά είναι δηλαδή δύσκολη κατάσταση όλη η οποία βιώνουμε με την αύξηση τη τιμή τη βενζίνη. Το fuel pass το κάνατε χρήση? Το fuel pass το έκανα, αλλά το ποσό που δίνουν είναι γελίο. Έτσι. Δεν είναι ποσό αυτό για να καλύψει μια ανάγκη. Έτσι. Όχι. Να ρωτήσουμε λίγο και τον κύριο. Καλησπέρα, είμαστε ζωντανά στον αέρα. Ναι. Σας βλέπω ότι χρησιμοποιείτε το μηχανάκι. Λόγω της αύξησης της τιμής της βενζίνης βάζετε λιγότερη βενζίνη? Οι μετακινήσεις σας έχουν μειωθεί? Όχι. Αμάξι χρησιμοποιείτε? Αμάξι δεν έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέροντας το μέλλον που έρχεται αυτή τη στιγμή, έρχεται ένα φανταστικό μέλλον για όλους μας. Το fuel pass το κάνατε χρήση? Τι είναι αυτό? Η αίτηση που κάνουν για επιδότηση για τη βενζίνη. Όχι, γιατί ξέρω ότι σύντομα θα αλλάξουν τα πάντα στον πλανήτη προς ένα καλύτερο μέλλον. Αυτοί που μας κυβερνάνε δεν θα υπάρχουν πλέον. Προφανώς ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και διακομωδεί την κατάσταση, Γιάννη. Πραγματικά, Νίκη. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, ο οποίος προηγουμένως, Νίκη, είχαμε μια συζήτηση σχετικά με το κέρδος που έχουν. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Αναστασιάδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το κέρδος του βραντηριούχου πλέον έχει μηδενιστεί σχεδόν. Έχει μηδενιστεί, γιατί αν φανταστείτε σήμερα η αμόλυβδη από το δηληστήριο ξεκινούσε από τα 2,23 ευρώ. Οπότε φανταστείτε τώρα, όταν ένα πρατήριο έχει κάτω από 2,30, φανταστείτε ποιο είναι το κέρδος του που πάει δηληστήριο, εταιρεία χοντρικής, βιτίο και πρατηριούχος. Και μέσα σε όλα αυτά μπαίνουν και οι τράπεζες, που οι τράπεζες πλέον δουλεύουν με ποσοστό κέρδος. Ενώ εμάς ο κύριος Γεωργιάδης μας έβαλε δραχμικό κέρδος, όπως ίσχυε πέρυσι το ποσοστό κέρδος μας δραχμικά, μας έβαλε και φέτος το ίδιο. Ενώ οι τράπεζες συνεχίζουν να είναι ποσοστιαία. Ναι. Άρα φανταστείτε πόσο έχει αυξηθεί το ποσοστό κέρδους της τράπεζας σε σχέση με το δικό μας, που δεν είναι ποσοστό, είναι δραχμικό το κέρδος. Γιάννη, σε αυτό το σημείο, Γιάννη, να ρωτήσεις λίγο τον κύριο Αναστασιάδη. Να ρωτήσεις λίγο τον κύριο Αναστασιάδη, Γιάννη, τι γίνεται με την εσχροκέρδεια. Είναι αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, η τιμή της βενζίνης, ναι, και θα το ρωτήσω, είναι αυτή τη στιγμή στα 2,28-29 περίπου. Σε λίγη ώρα περίπου προς το βράδυ μάθαμε ότι θα ξεπεράσει τα 2,30. Ρωτάνε από το στούντιο, κυρία Νίκη Σταματιάδου, τι γίνεται με την εσχροκέρδεια? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, αλλά αυτό πρέπει να το ψάξει η πολιτεία. Όχι στα πρατήρια που πουλάνε πάνω από το δηληστήριο, στη μέση του δηληστήριου. Γιατί το ποσοστό εσχροκέρδειας. Είναι πολλά αυτά τα πρατήρια που πουλάνε κάτω από τη τιμή του δηληστήριου στη Θεσσαλονίκη. 4 λεπτά. Πού είναι η εσχροκέρδεια? Είναι πολλά. Ρωτάει, είναι πολλά τα δηληστήρια που πουλάνε κάτω από την. Τα πρατήρια από την. Που πουλάνε κατώτερα τα πρατήρια, ότι είναι λιγότερα από την τιμή που πουλάνε, που παίρνουν. Στο σύνολο δεν μπορώ να ξέρω πόσο είναι, αλλά όσα. Αν τώρα υπάρχει ένα πρατήριο το οποίο σήμερα πουλάει το δηληστήριο 2,23 και πουλάει το πρατήριο κάτω το 2,23, φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Μάλιστα. Σχροκέρδεια δεν υπάρχει. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα το τι γίνεται σε αυτές τις διαφορές. Περίπου, όπως μάθαμε, Νίκη, η τιμή τώρα
της βενζίνης κυμαίνεται στα 2,29 περίπου και θα ξεπεράσει σε λίγη ώρα και το 2,30. Μάλιστα, Γιάννη, κρατάμε αυτό λοιπόν, ότι στα 2,30 θα φτάσει σήμερα το βράδυ η τιμή της βενζίνης. Σε ευχαριστούμε πολύ, συνεχίζεις το ρεπορτάζ σου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα μείνουμε στο κομμάτι της ακρίβειας, καθώς δικαστικό μπλόκο στην διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στα ευάλωτα νοικοκυριά που δεν πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε σήμερα εν μέρη δεκτό το αίτημα των καταναλωτών και επιχειρηματιών. Η απόφαση, ωστόσο, ισχύει μέχρι τη συζήτηση της αγωγής στις 6 Ιουλίου, υπό τον όρο να μην ζητηθεί άλλη αναβολή. Δεκτή εν μέρη έκανε το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας την αίτηση καταναλωτικών ενώσεων για να δοθεί προσωρινή διαταγή που να απαγορεύει τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η προσωρινή διαταγή αφορά στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών βάσει του άρθρου 52. Στο νόμο αυτό εντάσσονται οι οικονομικά ασθενείς οικιακοί καταναλωτές, οι ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το ίδιο όριο ηλικίας, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση ισχύει μέχρι τη συζήτηση της αγωγής στις 6 Ιουλίου υπό τον όρο να μην συζητηθεί άλλη αναβολή. Με φόντο όλα αυτά, τώρα η κυβέρνηση λαμβάνει κάποια μέτρα και μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το Power Pass στη σελίδα του gov.gr με την διαδικασία του επιδόματος ρεύματος. Ωστόσο, να διαφοροποιείται σε σχέση με το επίδομα της βενζίνης και το Fuel Pass. Οι δικαιούχοι έχουν περιορισμένο χρόνο για να κάνουν την αίτηση για το επίδομα ρεύματος, το οποίο περιορίζεται στις 2 εβδομάδες. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του πακέτου στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις υψηλές τιμές του ρεύματος και στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι θα δώσει σημαντική ανάσα στο διαθέσιμο εισόδημα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η αρχή θα γίνει με την αποζημίωση που μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ για τις επιπλέον καταναλώσεις από το Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Μάιο του 2022. Θα ακολουθήσει αύξηση της επιδότησης για τους μήνες Μάιο-Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί με την εισαγωγή του νέου συστήματος υπολογισμού της τιμής του ρεύματος για όλους από τον Ιούλιο που θα καλύψει το 80 έως το 90% του επιπλέον κόστους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για επίδομα ρεύματος από τους δικαιούχους, ώστε να λάβουν την αποζημίωση έως και 600 ευρώ από τις επιπλέον χρεώσεις ρεύματος, θα ανοίξει στις 15 Ιουνίου και οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Την αποζημίωση θα τη λάβουν οι περισσότεροι καταναλωτές, αφού θα υπολογίζεται το καθαρό οικογενειακό εισόδημα και όχι το φορολογητέο. Τα χρήματα δικαιούνται όσοι είδαν αυξημένες χρεώσεις λογαριασμούς τους από το Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Μάιο του 2022. Το διάστημα αυτό αφορά έκδοση λογαριασμών και όχι περίοδο κατανάλωσης. Για νοικοκυριά που έχουν κοινό ρολόι, η επιδότηση θα δοθεί στον δικαιούχο που ο άφημί του αναγράφεται στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δικαιούχοι δεν θα εισάγουν τα στοιχεία για χρεώσεις με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε σελίδα και να περάσουμε στην είδηση της αυτοκτονίας του γνωστού γυμναστή στη Θεσσαλονίκη που έχει προκαλέσει σοκ σε γνωστούς φίλους αλλά και συγγενείς. Ένα σημείωμα που έστειλε πριν από λίγες ημέρες σε δικούς του ανθρώπους προκάλεσε την παρέμβαση της δικαιοσύνης και την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών. Ο 50χρονος στο σημείωμα κάνει λόγο για κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικα παιδιά και προέβαινε σε εκβιασμούς επιχειρηματιών. Η Βεργίνα Τηλεόραση και ο δημοσιογράφος Γιάννης Γετίμης να συνομιλήσουν με πρώην σύντροφο του γυμναστή και πάμε να ακούσουμε όσα αποκάλυψε η ίδια. Μυστήριο επικρατεί γύρω από την αυτοκτονία του γνωστού γυμναστή στη Θεσσαλονίκη Γιώργου Παπαναούμ. Η Βεργίνα Τηλεόραση επικοινώνησε με πρώην σύντροφο του αυτόχειρα, η οποία συγκλονισμένη προσπαθεί να κατανοήσει τους λόγους που τον όθησαν να βάλει τέλος στη ζωή του. 20 λεπτά αφού ανέβασε το στάτους του προσωπικού του λογαριασμού ο Γιώργος, είδα εγώ αυτό που είχε γράψει το κείμενο. Το διάβασα 10 φορές μέχρι να καταλάβω. Μου έκανε εντύπωση γιατί ο Γιώργος δεν κάνει ούτε ορθογραφικά ποτέ, ούτε έχει συντακτικό πρόβλημα με το συντακτικό, ούτε έχει κάποια δυσλεξία. Και μου έκανε εντύπωση όλο αυτό το κείμενο γιατί δεν ήταν ορθά τοποθετημένο. Θα μπορούσα να πιστέψω ότι δεν είναι αυτός που το γράφει, αλλά επειδή στο τέλος οι αναφορές που έκανε για τον Θεό, για τους αθλούμενους και για αυτούς τους ανθρώπους που τον αγαπάνε, που ζήτησε συγγνώμη, είναι λόγια του Γιώργου, σίγουρα είμαι σίγουρη ότι το έγραψε αυτός και ήθελα απλά
να εκθέσει τα άτομα και τις καταστάσεις που τον έφεραν σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Γιώργος έκανε αυτό επειδή είχε πατριωτική απογοήτευση ή επειδή έχασε τα λεφτά του απλά. Απλά ο Γιώργος ήταν ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος που ήταν φιλοχρήματος αλλά με την καλή έννοια, δηλαδή ήθελε να βγάζει λεφτά, ήταν από τις προτεραιότητές του και καλά έκανε γιατί μπορούσε και ήταν πολύ ικανός και ταυτόχρονα ήταν και ψυχοπονιάρης, ήταν και πολύ έξυπνος και ίσως δεν μπορείς να διαχειριστεί ότι την πάτησε με άτομα που είχε εμπιστευτεί. Ήταν ίσως εγώ θεωρώ θυμωμένος με τον εαυτό του που έφτασε σε αυτό το σημείο να του πάρουν όλη την περιουσία και να μην το καταλάβει. Ήταν θυμωμένος με τον εαυτό του που αν και πονηρός του έφυγαν έτσι τα λεφτά από μία πλοκή, από μία δολοπλοκία. Σύμφωνα με την πρώην σύντροφο του 50χρονου γυμναστή, πριν από 2 εβδομάδες είχε αναρτήσει στα social media τη δύσκολη περίοδο που περνούσε ψυχολογικά, έναν Γολγοθά όπως το ονόμαζε. Ανάρτηση στην οποία σχολίασαν οι διαδικτυακοί του φίλοι και του ευχόντουσαν καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ο Γιώργος είχε κάμερες στο γυμναστήριο μέσα και έξω. Τον είχα ρωτήσει αν λειτουργούν γιατί έτυχε και ήμασταν οι δυο μας εκεί παλιά, αλλά μου τα μάσησε. Δεν κατάλαβα αν λειτουργούν τελικά ή όχι. Η εξωτερική κάμερα λειτουργεί σίγουρα, γιατί μου άνοιγε όταν με έβλεπε από τον υπολογιστή. Η εσωτερική που είχε πάνω από το ταμείο, πάνω από τον υπολογιστή, δεν ξέρω. Εμένα αυτή με απασχολούσε τότε και να σου πω την αλήθεια δεν κατάλαβα ποτέ. Πάντως να ξέρεις πως ήταν ο καλύτερος, ευγενέστατος κύριος. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αυτόχειρα πριν από ένα μήνα περίπου, ήταν πολύ ευγενικός στο τηλέφωνο, αλλά δεν συνέχιζε την κουβέντα όπως θα έκανε άλλες φορές. Κάτι τον απασχολούσε. Αυτό ήταν που της έκανε τρομερή εντύπωση. Συγκλονίζουν και προβληματίζουν όσα αναφέρει η πρώην σύντροφος του 50χρονου γυμναστή. Εμείς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και τώρα να περάσουμε στα ζητήματα παιδείας, καθώς είναι και ο μήνας των εξετάσεων. Και μαζί μας είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης. Κύριε Κόπτση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σταματιάδη. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και που είστε πάντα δίπλα μας όταν σας καλούμε. Κύριε Κόπτση, ξεκίνησαν λοιπόν οι εξετάσεις σήμερα, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων και να ρωτήσουμε αρχικά αν όλα πήγαν καλά και βάσει σχεδιασμού. Ναι, ξεκινήσαμε σήμερα, όντως πήγαμε πολύ καλά, όλα λειτουργήσαν ιδανικά θα έλεγα. Τα θέματα στην ώρα τους ακριβώς και αυτό ξέρετε δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης, μιας επιμελημένης δουλειάς που γίνεται εδώ και καιρό. Εξάλλου ξεκίνησαν και νωρίτερα οι εξετάσεις από τις προηγούμενες χρονιές. Νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές και η ανακοίνωσή τους έγινε ακόμη νωρίτερα ώστε να υπάρχει, ξέρετε, και αυτός είναι ο στόχος μας, να γίνονται όλα πια νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και να μπει μια τέτοια κουλτούρα που είμαστε όλοι σε μια ετοιμότητα πολύ πριν ξεκινήσει και η νέα χρονιά με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, ώστε όλοι οι γονείς να προγραμματίζουν, οι μαθητές να προγραμματίζουν τις επόμενες κινήσεις με σιγουριά και με ανταπόκριση πλήρη. Τώρα πρέπει να αρχίσουν να ετοιμάζονται, τώρα ό,τι μπορείς να ετοιμάσεις, και οι μαθητές των γενικών λυκείων, έτσι, γιατί ξεκινάνε και για αυτούς οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι. Αύριο ξεκινούν λοιπόν το πρωί και τα ΓΕΛ. Εμείς ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά, ήδη τα παιδιά ξεκίνησαν σήμερα το ΝΕΠΑΛ. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι και όσοι είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι να είναι σίγουροι ότι θα πετύχουν. Όχι άγχος πολύ, όχι οι γονείς στα παιδιά τους με τρόπο που θα τα αγχώνουν, να ενδιαφέρονται συναισθηματικά, να είναι κοντά τους, αλλά να μην τα αγχώνουν. Αντοχή, υπομονή και να ξέρουμε ότι δεν είναι μοναδική ευκαιρία αυτή στη ζωή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που τονίζετε, κύριε Κόπτση. Δεν τελειώνουν όλα στις εξετάσεις. Αυτό να θυμούνται τα παιδιά. Είναι μια κρίσιμη περίοδος, αλλά δεν τελειώνουν όλα εκεί. Γιατί κάτι να γίνει, υπάρχει και το απρόοπτο που λέμε. Τα όνειρα και οι στόχοι συνεχίζονται και η πρόκληση στη ζωή είναι καθημερινή. Το μέλλον είναι μπροστά τους. Θα πάνε καλά όσοι έχουν μελετήσει, να είναι σίγουροι. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε λοιπόν και από εδώ, κύριε Κόπτση, και να σας ρωτήσω, επειδή είδαμε την κυβέρνηση να κρατά τη μάσκα στις σχολικές αίθουσες για προληπτικούς λόγους, γιατί είναι μια στιγμή η οποία κρίνονται κάποια πράγματα και να μην νοσήσει κάποιος ή μεταδώσει τον ιό άθελά του χωρίς να το γνωρίζει. Σε περίπτωση πάντως που κάποιος έχει νοσήσει,
που κάποιος θα νοσήσει και δεν θα μπορεί να γράψει εκείνη τη μέρα στις εξετάσεις. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Είναι αλήθεια ότι όποιος είναι κρούσμα, όποιος νοσεί, φυσικά δεν έρχεται στο σχολείο. Εμείς βέβαια πήραμε τα μέτρα μας, είχατε 1,5 μέτρο υποχρεωτική χρήση μάσκας και αυτό το κάναμε και για ψυχολογικούς λόγους. Θέλαμε τα παιδιά τουλάχιστον να φύγει από τα παιδιά το άγχος της πιθανής ασθένειας και να είναι όλοι υγιείς, να αφοσιωθούν στο διάβασμα, στη μελέτη και στην προετοιμασία τους. Εάν όμως ασθενήσει, φυσικά δεν μπορεί να έρθει και πηγαίνουν έστω και για ένα μάθημα, αν δεν μπορέσει να δώσει, πηγαίνει εξ ολοκλήρου στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου και δίνουν όλα τα μαθήματα του Σεπτέμβριο. Όλο αυτό θα δυσκολύνει κάπως την κατάσταση με το μηχανογραφικό και τις δηλώσεις των σχολών και τα αποτελέσματα που ενδεχομένως θα βγουν μετά? Όχι. Εμείς έχουμε βέβαια, όπως ξέρετε, φέτος, όπως είπαμε και πριν, όλα γίνονται νωρίτερα και θέλουμε πολύ νωρίτερα, ή τουλάχιστον έχουμε σχεδιάσει, θα δούμε το αποτέλεσμα, να είναι νωρίτερα από κάθε χρονιά τα αποτέλεσματα. Υπάρχει όμως και αυτή η πρόβλεψη, ώστε μια μικρή μερίδα μαθητών, οι οποίοι έχουν νοσήσει, οι οποίοι για κάποιους λόγους εξαιρετικά δύσκολους που δεν μπορούν να τους ξεπεράσουν, να δώσουμε την ευκαιρία να μην χαθεί η χρονιά, να δώσουν το Σεπτέμβριο. Έχουμε προμελετήσει και δεν είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για κάποια λίγα παιδιά. Ούτε συζήτηση γίνεται κάθε χρόνο εξάλλου. Μάλιστα. Κύριε Κόπτση, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα προηγούμενα 2 χρόνια ήταν αρκετά κρίσιμα και ήταν και δύσκολα για την εκπαίδευση, με την τηλεκπαίδευση, με τους μαθητές να ταλαιπωρούνται, ορισμένες φορές με τα προβλήματα που αντιμετωπίζαν να μην μπορούν να διεκπεραιώσουν και την ύλη στο χρονικό περιθώριο που δίνεται. Όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στα θέματα των εξετάσεων? Κοιτάξτε, τα θέματα δεν τα βάζουμε εμείς στο Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει ειδική επιτροπή και μάλιστα με συνθήκες απόλυτης χεμήθειας, αδιάβλητες εξετάσεις πλήρως, σε ένα χώρο γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει, δεν μπαίνει, κανείς δεν βγαίνει, κανείς δεν κινείται, κινητό. Είναι επομένως αρμόδια η επιτροπή η οποία βάζει τα θέματα. Δεν εμπλεκόμαστε εμείς καθόλου, εμείς εμπλεκόμαστε σε διαδικασία και έχουμε φροντίσει ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά, αυτό το αδιάβλητο να το διατηρήσουμε ως χώριο οφθαλμού και το τηρούμε. Τα θέματα αποκλειστικής ευθύνης των επιτροπών, των θεματοδοτών. Σήμερα, όπως είδατε, ήταν ένα πολύ καλό θέμα. Εκτιμώ ότι ήταν επίκαιρο, με κοινωνικές προεκτάσεις που επιδεχόταν πλούσια ανάλυση, γνωστό σαν θέμα στους μαθητές και φυσικά πολύ ενδιαφέρον. Εκτιμώ ότι ήταν ένα θέμα που όλοι κανονικά πρέπει να γράψουν, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, με το οποίο ασχολούνται οι μαθητές και είναι γενικώς ένα κοινωνικό φαινόμενο. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, κύριε Κόπτση, μια και μιλάμε για εξετάσεις, θα πάμε να συνδεθούμε με μια μητέρα, την Αναστασία Κουκογιάννη, η οποία αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες στο παιδί συγκεκριμένα. Να την καλησπερίσουμε αρχικά. Κύριε Κουκογιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κόπτση. Να πούμε ότι είναι η μητέρα του 16χρονου μαθητή που είχε ξυλοκοπηθεί πολύ άσχημα το περασμένο διάστημα, πέρσι συγκεκριμένα, και που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες ο συγκεκριμένος μαθητής με τις εξετάσεις και γενικότερα με το να παρευρίσκεται στο σχολείο. Κύριε Κουγιάννη, θα ξεκινήσουμε από εσάς να παραθέσετε τα αιτήματά σας προς το Υπουργείο Παιδείας ουσιαστικά και αργότερα ο κύριος Κόπτσης να απαντήσει. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το κάνω και τον κύριο Κόπτση που έχει την καλή διάθεση να με ακούσει. Αυτό που αντιμετωπίσαμε εμείς, βέβαια είχαμε πάντα δίπλα μας στο σχολείο το συγκεκριμένο, τους καθηγητές, ήταν όλοι τους πολύ υποστηρικτικοί απέναντί μας, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό, ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι λίγο άκαμπτο και δεν δίνει την ευελιξία σε αυτούς τους ανθρώπους, όσο και να θέλουν να βοηθήσουν να το πράξουν εν τέλει. Και τι εννοώ με αυτό? Υπήρχε, ας πούμε, πρόβλημα στο σύνολο των απουσιών, γιατί το παιδί ακόμα κάνει φυσικοθεραπείες, έχει πάρα πολλά προβλήματα που εστιάζονται στον αυχένα, με σπονδύλους που έχουν φύγει από τη θέση τους, με αιματώματα πάρα πολλά στον εγκέφαλο, με πάρα πολύ σοβαρό στη μέση πρόβλημα, όπου αναγκαζόταν στην περίοδο των εξετάσεων να υποστηρίζεται από μια ειδική ζώνη με λάμες για να μπορέσει να γράψει. Καταλαβαίνετε την πίεση. Με πολύ ισχυρή φαρμακευτική αγωγή που κόντεψε να μας δημιουργήσει διάτρηση στο στομάχι για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και δεν υπήρχε η δυνατότητα, γιατί το ζήτησε αυτό το πράγμα, να δώσει το παιδί προφορικά όση καλή διάθεση και αν είχαν οι καθηγητές του και στη δευτεροβάθμια που απευθύνθηκα. Γιατί υπάρχει ένα νομικό, ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά μόνο στα παιδάκια, και καλώς βέβαια έχει προνοηθεί αυτό, στα παιδάκια που έχουν αυτισμό και δυσλεξία. Εμείς δεν υπαγόμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Είναι ένα συμβάν που μας ταλαιπώρησε και μας ταλαιπωρεί και ψυχολογικά και ψυχικά και κυρίως σωματικά.
Εν τέλει, περιπτώσει, τι γίνεται για αυτά τα παιδιά, τι μέρημνα, γιατί δεν υπάρχει μέρημνα μέχρι στιγμής, γιατί δεν υπαγόμαστε στην κατηγορία ούτε των παιδιών που έχουν 67% και πάνω αναπηρία, ούτε του αυτισμού, ούτε της δυσλεξίας. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Και αν δεν μπορέσει ένα τέτοιο παιδί, σαν το δικό μου, που υπέστη όλο αυτό, να δώσει το Σεπτέμβριο, φανταστείτε εδώ και το ψυχολογικό κόστος, έτσι. Ή και η αγωνία του, να μην είναι από απουσίες, να μην τα καταφέρει στις εξετάσεις τις γραπτές, γιατί δεν μπορεί να καθίσει. Δεν να μπορεί μας απαντήσει σε αυτό το σημείο, κυρία Κουκογιάννη, ο κύριος Κόπτσης. Αν θα... Με συγχωρείτε για να ολοκληρώσω, μην διακόψω μετά τον κύριο Κόπτση, γιατί πολύ θα ήθελα να τον ακούσω. Και σε ό,τι αφορά την προσκόμιση των δικαιολογητικών, των ιατρικών δικαιολογητικών, δηλαδή όταν υπάρχουν μαγνητικές, τα πάντα όλα, κάποια στιγμή δεσμεύεται και το σχολείο, γιατί ζητάει η νομοθεσία από δημόσια νοσοκομεία. Δεν είναι πάντοτε εφικτό αυτό. Και ειδικά τώρα με το COVID, ξέρετε, εμείς παίρναμε να κλείσουμε ραντεβού και μας έλεγαν 6-7 μήνες μετά. Ήταν αδύνατο. Έπρεπε να πάμε και σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που γίνονται δεκτές εξετάσεις, αλλά δύσκολα γίνονται δεκτές οι διαγνώσεις των ιδιωτών γιατρών. Και απορώ. Είναι κατωτέρας μορφώσει, ώστε ίδια πανεπιστήμια μορφώθηκαν. Γιατί πρέπει σώνει και καλά να είναι από δημόσιο νοσοκομείο όταν δεν είναι προσβάσιμα. Όταν εγώ δεν μπορώ να ταλαιπωρώ το παιδί μου να το τρέχω στο νοσοκομείο, και ειδικά μετά από τόσο πολύμηνο ραντεβού, μετά από τόση μεγάλη εργοπορία, που αυτό σαφώς επιβαρύνει και την υγεία του. Αυτά και δεν θα θέλω να σας κουράσω. Πάντως, εμείς την υποστήριξη από το σχολείο Ανθρώπινα την είχαμε σε όλο στο μέγιστο βαθμό. Πολύ ωραία, κυρία Κουκογιάννη. Να ακούσουμε και τον κύριο Κόπτση τι έχει να απαντήσει σε αυτό το σημείο. Καταρχήν, κύριε Κουκογιάννη, πρέπει να σας πω ότι συμπάσχουμε πραγματικά από την πρώτη μέρα που μάθαμε το γεγονός και διαφερθήκαμε και μέσω του σχολείου για το παιδί, γιατί η υγεία είναι το βασικό μέλημά μας των παιδιών και πραγματικά ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή. Πρέπει να σας πω όμως ότι ο Σύλλογος Δασκόντων είναι το αρμόδιο συλλογικό όργανο για να αποφασίσει σχετικά με θέματα φοίτησης, μαθητών, απουσιών, ξέρετε. Και υπάρχει ένα πλαίσιο που τηρείται κατά βάση, γιατί δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε. Εμείς, βέβαια, είδατε και φέτος, εκδώσαμε μια απόφαση που αναφέρει πως για αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, που δεν οφείλεται σε παιδιότητα μαθητών, οι απουσίες τις οποίες κάνει πλέον μαθητής από τις προβλεπόμενες δεν προσμετρώνεται. Και έχουμε μιλήσει και με το σχολείο και με τη διευθυντή του σχολείου. Ξέρετε ότι και εκεί έδειξε μια μεγάλη επίοικια και μεγάλη, θα πω, ένα ανθρώπινο πρόσωπο το σχολείο και στο θέμα των απουσιών. Και γενικότερα, επειδή μάθαμε και ασχοληθήκαμε και είδαμε και το παιδί σε ένα εξαιρετικό παιδί, να σας πω ότι όσον αφορά τα προφορικά, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Όσοι έχουν δυσορθογραφία, δυσλεξία, κινητική αναπηρία, μόνο από δημόσιο νοσοκομείο και από δασί, από τα κέντρα διάγνωστικά δηλαδή της εκπαίδευσης, παίρνουν βεβαιώσεις και με αυτά μόνο συγκεκριμένοι μαθητές μπορούν να δώσουν προφορικά, γιατί είναι οι εξετάσεις, ξέρετε, κάτι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό στόχο τη ζωή των παιδιών και πρέπει να έχουμε μια ίση αντιμετώπιση. Επειδή όμως, κύριε Κόπτση, μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα μπορέσει να υπάρξει κάτι εξειδικευμένο για αυτό το παιδί. Έχουμε επίσης περιπτώσεις κατηδίαν που κάποια παιδιά που όταν έχουν προβλήματα κατηδίαν σημαίνει ότι του δίνουμε τη δυνατότητα με μια αίτησή τους να μην πηγαίνουν στο σπίτι, στο σχολείο, να διδάσκονται ατομικά μόνοι τους στο σπίτι και να έρχονται να γράφουν απλά προφορικά και γραπτά όλες τις εξετάσεις. Ξαναλέω, το σχολείο συμπεριφέρθηκε με πολύ μεγάλη επίκαιρη. Να σας πω μόνο αυτό, κύριε Κουκογιάννη, συγχωρέστε με. Αγκάλιασε το παιδί. Ένα μάθημα έμεινε ακόμη, νομίζω. Να είστε σίγουροι ότι θα πάνε όλα καλά. Και όταν χρειάζεται, εμείς σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς δίνουμε πάντα λύσεις στο πλαίσιο των νόμων, αλλά με μεγάλη ευελιξία, γιατί μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η κάθε περίπτωση χωριστά. Και επειδή εσείς είστε μια ιδιαίτερη περίπτωση, να είστε σίγουροι ότι έχουμε μιλήσει και με το σχολείο, θα πάνε όλα καλά και έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα. Το παιδί σας θα ανταπεξέλθει πλήρως σε όλα τα παιδαγωγικά και διδακτικά μέτρα που, και δυσκολίες που έχουν προκύψει. Πολύ ωραία. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, γιατί το αξίζετε. Κυρία Κουκογιάννη, λίγα δευτερόλεπτα αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Είχα την αμέριστη συμπαράσταση του σχολείου, των διευθυντών, υποδιευθυντών, του προσωπικού. Δεν έχω κανένα παράπονο. Την απόλυτη στήριξη και ψυχολογική και τα πάντα όλα και προς εμένα και προς το παιδί, και τους είμαι ευγνώμων γι' αυτό, ειλικρινά. Απλά παραμένει το ερώτημα αυτό της σχετικής ευελιξίας, γιατί το λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι όντως δεσμεύονται από την νομοθεσία. Γιατί δεν υπάρχει στην περίπτωσή μας δυσλεξία. Το κατηδίαν το καθήκον απορρίφθηκε σε εμάς.
Γιατί υπήρχε και ο ψυχολογικός παράγοντας. Αν το παιδί απομονώνονταν στο σπίτι, αυτό θα τον πήγαινε ακόμη πιο πίσω. Σε συνεργασία λοιπόν με το σχολείο, και εδώ ο κύριος Κόπτσης δεσμεύτηκε και στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, θα λύσετε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να σας ευχηθώ, κυρία Κουγιάννη, κουράγιο. Κύριε Κόπτση, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε σε ένα σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε στην Καλυψό Καβάλας, με τρεις ανθρώπους να σκοτώνονται. Ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε άλλο που είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που σκοτώθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που ξέφυγε, ένας επιβάτης του αλλά και ένας πεζός. Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Γαλυψό της Καβάλας, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε άλλο που είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, το δυστύχημα συνέβη όταν ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα και ήταν σε καταδίωξη από περιπολικό της αστυνομίας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω σε φορτηγό αυτοκίνητο Κάβας που ήταν σταθμευμένο και ο οδηγός του εκείνη την ώρα ξεφόρτωνε. Από την πρόσκρουση σκοτώθηκε ακαριαία ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου, 55 ετών, ενώ οι άντρες της πυροσβεστικής ανέσυραν νεκρούς τους δύο από τους τρεις άντρες που επέβαιναν στο επιβατικής χρήσης ιδιωτικό αυτοκίνητο που καταδίωκε η αστυνομία. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το επιβατικό αυτοκίνητο δεν σταμάτησε σε σήμα που του έγινε προκειμένου να ελεγχθεί. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και ξεκίνησε η καταδίωξη από το αστυνομικό όχημα, περνώντας μέσα από χωριά και φτάνοντας στην κοινότητα Γαλυψού, όπου η καταδίωξη συνεχίστηκε στον κεντρικό δρόμο. Τώρα, ποινή κάθειρξης 13 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκη σε 28χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του 63χρονου θείου του πέρσι τον Μάρτιο, στον κάμπο των Μυριοφύτων στο Κιλκής. Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος έκανε λόγο για έκρηξη θυμού, εξηγώντας ότι είχε προηγηθεί καυγάς κατά τον οποίο ο παθόν του απίφθινε ύβρις και απειλές. Σε ποινή κάθειρξης 13 ετών καταδικάστηκε ο 29χρονος που το Μάρτιο του 2021 σκότωσε τον 63χρονο θείο του έπειτα από καυγά σε χωράφι στο Κιλκής. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης ομόφωνα δέχθηκε ότι η πράξη τελέστηκε με μειωμένο καταλογισμό, κάνοντας δεκτό τον ισχυρισμό της υπεράσπισης, επικαλέστηκε τα ευρήματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Επιπλέον του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, ενώ αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει αναστέλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στις φυλακές. Το έγκλημα διαπράχθηκε την ώρα που ανιψιός και θείος όργωναν με τα τρακτέρ του στα χωράφια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 29χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στο θύμα, καταφέρνοντας του αλλεπάλληλα χτυπήματα στο θώρακα, την κοιλιά και τα άκρα. Εμόφυρτος, ο 63χρονος αγρότης κάλεσε από το κινητό του τηλέφωνο τον αδελφό του, πατέρα του κατηγορούμενου, που εκείνη την ώρα βρισκόταν κοντά στο συμβάν, χωρίς όμως να το έχει αντιληφθεί. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είχε προηγηθεί καυγάς και πως ο θείος του ήταν προκλητικός και ειρωνικός, προκαλώντας του έκρηξη θυμού. Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών ατόμων με δύο τραυματίες σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αριστοτέλους και πιο συγκεκριμένα μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον δύο είναι οι τραυματίες από την αιματηρή συμπλοκή, ενώ αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στην Βεργίνα τηλεόραση πως πιθανή αιτία είναι η πώληση λαθρέων τσιγάρων. Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε για πολλωστή φορά το μεσημέρι της Πέμπτης στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που βρισκόταν στο σημείο, η συμπλοκή έγινε για λαθρέα τσιγάρα. Στο σημείο αυτό που θα δείξουμε και στα πλάνα μας, είχε δημιουργηθεί λίμνη αίματος από τη συμπλοκή Πακιστανών, πιθανόν για λαθρέα τσιγάρα. Οι Πακιστανοί εδώ πέρα πήγαν να σφαχτούν μεταξύ τους, γιατί έχουν κόντρα για τα λαθρέα τσιγάρα, πόλεμο συμμοριών. Και τελικά έγινε μια συμπλοκή, πήγαν όλοι πίσω από το άγαλμα, ξύλο άγριο και χτυπήματα, και μετά βγήκαν τα μαχαίρια και σφάχτηκαν μπροστά στη στάση των ταξί εδώ. Υπήρξαν και αίματα από ό,τι είδαμε. Λίμνη ολόκληρη, ήρθε ο Δήμος και τα έπλυνε. Άρα οι συμπλοκές αυτές γίνονται συχνά, όπως το ξέρουμε. Σχεδόν καθημερινά. Τουλάχιστον δύο είναι οι τραυματίες από την αιματηρή συμπλοκή. Ο ένας από τους δύο τραυματίες δέχτηκε χτυπήματα στο χέρι και η κατάστασή του δεν επνέει ανησυχία. Ωστόσο, ο δεύτερος δέχτηκε μαχαιριές στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα να διακομίζεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Ασύλληπτη τραγωδία με μία 12χρονη εκτυλίχθηκε στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης όταν η μαθήτρια δημοτικού πέθανε στον ύπνο της κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο ιατροδικαστής που ολοκλήρωσε την νεκροψία αναφέρει την ανακοπή καρδιάς, αλλά δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει για τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμη οι γονείς της 12χρονης Δήμητρας πως η κόρη τους δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Το 12χρονο κορίτσι πέθανε ευνίδια την ώρα που κοιμόταν τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας της συγκλονίζει με τη σπαρακτική του περιγραφή για τον τρόπο που αντιλήφθηκαν το θάνατό της. Στις 7.30 πήγαμε να την ξυπνήσουμε για το σχολείο και δεν ξύπνησε ποτέ. Αμέσως πήραμε το ΕΚΑΒ ενώ προσπαθούσαμε να την επαναφέρουμε στη ζωή με κάρπα. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η 12χρονη υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που κοιμόταν. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το παιδί έφυγε από την ζωή μεταξύ 3 με 5 τα ξημερώματα. Θα γίνουν ακόμα κάποιες εξετάσεις ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε τα αίτια θανάτου, αλλά μας είπαν ότι θα αργήσουν τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον πατέρα της, η 12χρονη ήταν ένα υγιέστατο παιδί που δεν είχε παρουσιάσει κανένα πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, πρόσφατα είχε κάνει ένα check-up και δεν υπήρχε καμία διάγνωση. Δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη οι γονείς της 12χρονης Δήμητρας, αλλά και η μικρότερη αδερφή της. Είναι χαρακτηριστικό πως χθες ήταν σε ημερήσια σχολική εκδρομή όλοι μαζί και διασκέδαζαν. Περατώθηκε η ανάκριση για την άγρια δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και την επίθεση εναντίον των φίλων του στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου. Από την έρευνα της ανακρίτριας δεν προέκυψε εμπλοκή νέων προσώπων, ούτε ζητήθηκε η άσκηση συμπληρωματικών διώξεων σε βάρος των ήδη κατηγορούμενων που είναι ηλικίας από 19 έως 25 ετών. Μετά την εξέλιξη αυτή, η ογκώδης δικογραφία θα διαβιβαστεί σε εισαγγελέα που θα υποβάλει την πρώτη του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε η κύρια ανάκριση για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τους τραυματισμούς των φίλων του τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Για τη θανατηφόρα επίθεση με οπαδικά κίνητρα που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία, κατηγορούνται 12 άτομα που προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και για άλλα δικήματα. Η 7η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, 4 μήνες μετά το περιστατικό, ολοκλήρωσε την έρευνα. Δεν ασκήθηκαν συμπληρωματικές διώξεις και δεν προέκυψε η εμπλοκή νέων προσώπων στην υπόθεση. Η ογκώδες δικογραφία διαβιβάστηκε σε εισαγγελέα που θα κάνει πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημελωδικών Θεσσαλονίκης για την παραπομπή του σε δίκη. Η δικογραφία περιλαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις, εξετάσεις DNA, άρσεις επικοινωνιών, οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες, ψηφιακή πραγματομοσύνη αλλά και αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Ανοίγουν οι πύλες του φεστιβάλ Θες Κλίν, Θες Γκριν, του πρώτου φεστιβάλ κυκλικής οικονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης σήμερα 5η στους χώρους της ΔΕΘ στο περίπτερο 16. Τα εγγένεια θα γίνουν σήμερα στις 6 το απόγευμα από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Η διενέργεια του Θες Κλίν, Θες Γκριν αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και διοργανώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Ελέξπο με σκοπό να εξοικειώσει τους δημότες της πόλης με τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας, μείωση απορριμμάτων, επανάχρηση και ανακύκλωση υλικών. Σήμερα είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος γιατί ήρθα εδώ πέρα σε αυτό το φιλόξενο χώρο και είδα τη δουλειά που κάναν τα παιδιά του Δήμου μας, τα παιδιά της πόλης μας. Βλέπετε πώς δούλεψαν οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης, πώς σκέφτονται την πόλη τους, πώς σκέφτονται την κυκλική οικονομία, πώς σκέφτονται την ανακύκλωση, πώς σέβονται το περιβάλλον. Πραγματικά μετά από αυτήν την εικόνα, αυτές τις ματιές των παιδιών, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι η πόλη μας θα είναι αύριο καλύτερη. Σε κάθε περίπτωση αυτό το τριήμερο φεστιβάλ που ξεκινάει σήμερα στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Στο να αντιληφθούμε όλοι μας πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση, πόσο σημαντική είναι η κυκλική οικονομία, η πράσινη οικονομία, πόσο σημαντικό είναι να μην δημιουργούμε απόβλητα, να αξιοποιούμε όλα αυτά τα οποία αντί να μας ρυπαίνουν θα μας ωφελούν και πιστεύω θα βγούμε από αυτήν τη διαδικασία και από μια
καθημερινή προσπάθεια πολύ καλύτερη. Με την πρωτοβουλία του αυτή, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρωτοπορεί, αλλά και αποδεικνύει έμπρακτα τον υψηλό βαθμό ενεργοποίησης του προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των δημοτών του, της αλλαγής νοοτροπίας σχετικά με την απόρριψη των αστικών αποβλήτων και της στροφής προς μια ορθολογικότερη πράσινη διαχείρισή τους. Το φεστιβάλ διαθέτει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά, ενώ πολλά σχολεία της πόλης έχουν προγραμματίσει ήδη επίσκεψη στους χώρους του φεστιβάλ και συμμετοχή των μαθητών τους στις δράσεις του. Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει λειτουργία έκθεσης συστημάτων ανακύκλωσης, ενημερωτικές ημερίδες και εργαστήρια για ενήλικες, παραστάσεις, εργαστήρια και Λούνα Πάρκ για τους μικρούς επισκέπτες και τους μαθητές των σχολείων. Εκδήλωση για την συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αλλά και τον τουρκικό επεκτατισμό και αναθεωρητισμό πραγματοποιήθηκε εχθές από το κίνημα Άρδιν στη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η Τουρκία είναι πιο προκλητική από κάθε άλλη φορά. Εκδήλωση με θέμα μετά την εισβολή στην Ουκρανία η αναζωπήρωση του τουρκικού επεκτατισμού πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από το κίνημα Άρδιν. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και εστίασαν στον τουρκικό αναθεωρητισμό και επεκτατισμό. Με την Τουρκία 100 χρόνια μετά το 1922 μας χωρίζουν από το 1971 τη μάχη του Μαντζικέρτ είμαστε για αυτούς ο κύριος αντίπαλός τους. Εμείς και οι Κούρδοι στο εσωτερικό τους. Άρα μην έχουμε καμία αυταπάτη ότι εάν δεν οπλιστούμε και ιδεολογικά και όχι μόνο με όπλα, εάν δεν αλλάξουμε την πραγματικότητα στην Ελλάδα, θα αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια και άλλες επιθέσεις από την πλευρά του τουρκικού επεκτατισμού και πιθανότατα και το 2022-2023, που οι Τούρκοι του δίνουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, πρέπει να του το δώσουμε και εμείς αυτό το συμβολισμό. Ο τουρκικός αναθεωρητισμός είναι υπαρκτός και μας απειλεί και συνδέεται άμεσα με τον ρωσικό αναθεωρητισμό. Οι αναθεωρητικές δυνάμεις τι θέλουνε? Θέλουνε, το λέει και η λέξη, να αναθεωρήσουν τις υφιστάμενες συνθήκες. Η αναθεώρηση υφισταμένων συνθήκων δεν γίνεται με ειρηνικά μέσα. Γίνεται μόνο με πόλεμο ή με θερμά επεισόδια τα οποία οδηγούν σε μια εφόλυση ύλη διαπραγμάτευση. Και αυτός είναι ο σχεδιασμός της Τουρκίας και αυτό έχει κάνει και η Ρωσία στην Ουκρανία. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μια χημεία μεταξύ του Ερντογάν και του Πούτιν, διότι του συνδέει αυτό το όραμα, το αναθεωρητισμό. Από τη μια μεριά η ανασύσταση της παλιάς Σοβιετικής Αυτοκρατορίας υπό νέα μορφή και από την άλλη τη μεριά η γαλάζια πατρίδα, η οποία, όπως ξέρουμε, μας απειλεί. Όταν έγινε η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία και η Δύση καταδίκασε ομόφωνα και πάρα πολύ γρήγορα και σκληρά αυτή την εισβολή, πολλοί πίστεψαν ότι οι αναθεωρητικές πολιτικές από τις χώρες, τις διάφορες στον πλανήτη, θα συναντούσαν την ισχυρή αντίδραση των δυτικών τουλάχιστον κρατών. Φαίνεται όμως ότι η πολιτική που ασκεί η Τουρκία το τελευταίο διάστημα διαψεύδει αυτή την εκτίμηση. Δηλαδή η Τουρκία παραμένει μια αναθεωρητική επιθετική δύναμη και πρέπει να δει κανένας τώρα πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Γιατί η Δύση σίγουρα δεν μπορεί να αφήσει το ζήτημα αυτό χωρίς απάντηση. Δηλαδή δεν μπορεί από μια μεριά να καταδικάζει, ας πούμε, την επιθετική, πολεμική, αναθεωρητική τακτική της Ρωσίας και από την άλλη να αφήνει ανέγγιχτη την Τουρκία, η οποία θέλει να ανοίξει μέτωπο ξανά στη Συρία, στο Ιράκ και βέβαια έχει ένα μόνιμο θέμα με την Ελλάδα, αμφισβήτηση δηλαδή της εθνικής της κυριαρχίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν συγγραφείς Γιώργος Καραμπελιάς, Γιώργος Ρακάς και Σάκης Μουμτζής, ο πρώην Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας Αλεξάνδρα Προτσένκο και ο πρώην βουλευτής Παρασκευάς Παρασκευόπουλος. Χαιρετισμό απίφθινε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης, ενώ την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Σύνθια Σάπικα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Για την Παρασκευή 3 Ιουνίου προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Μακεδονίας και της Ηπείρου, καθώς και της κεντρικής στερεάς Ελλάδας. Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2 έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρια από 4 έως
έως 5 μποφόρ και στο νότιο Ευωϊκό τοπικά ισχυρή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας, αυξημένες στα γύρω ορεινά, περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Μην χάσετε στις 8 και 4 την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τον Στέργιο Καλόγυρο. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.